Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kids Lab. Όλοι με ρωτάτε ποιο είναι το μυστικό για την απόλυτη συνταγή. Για μένα, τα μυστικά για την απόλυτη συνταγή είναι τρία. Ένα απόλυτο κυριακάτικο τραπέζι, οι καλεσμένοι μας και οι φίλοι που θα τα απολαύσουν και μία παγωμένη Coca-Cola. Σήμερα θα φτιάξουμε μοσχαράκι με ρεβίθια, μία συνταγή πανεύκολη, έτσι γευστικότατη, με μία κατσαρόλα θα φάνε 8 έως 10 άτομα και δεν θα καταλάβετε τίποτα πώς έγινε. Απλά με λίγα υλικά μέσα σε μία κατσαρόλα το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Πάμε να ξεκινήσουμε, Λάκη. Λοιπόν, κατσαρολάρα, όπως βλέπεις, πάνω στη φωτιά και έχω μία μεγάλη κατσαρόλα γιατί θα φτιάξουμε πολύ φαγητό. Να σας πω ότι τα ρεβίθια σε κάποιους δεν τους αρέσει ότι τα κάνουμε ορφανά, θέλουν πάντα λίγο κρέας. Οπότε, αν βάλουμε λίγο μοσχάρι, γίνεται πιο ολοκληρωμένο σαν γεύμα. Αν και τα ρεβίθια από μόνο τους έχουν πρωτεΐνη, έχουν βιταμίνες, έχουν όλα τα καλούδια. Αν βάλουμε μέσα και λίγο μοσχαράκι, τότε πραγματικά απογειώνονται και γίνονται έτσι με μία γαβάθα το πιο ολοκληρωμένο γεύμα που έχετε δοκιμάσει. Οπότε, θέλω ένα ξύλο κοπής εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε με το κρεατάκι μας. Ξύλο κοπής και εδώ πέρα έχω πάρει ένα κρέας που νομίζω ότι το ξέρετε. Και έτσι να μην έχετε σχέση με τις σκοπές των κρεάτων, νομίζω ότι είναι ίσως και από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια στο μοσχαράκι που καταλαβαίνουμε. Ποιο είναι αυτό, Λάκη? Ποντίκι. Μπράβο. Το ποντίκι είναι all time classic, είναι από τα πιο φθηνά κρέατα που μπορούμε να πάρουμε και βέβαια τα πιο γευστικά, αρκεί να ξέρουμε να το μαγειρέψουμε. Εγώ το ποντίκι το αγαπώ γιατί έχει πάρα πολύ ζελατίνη, ζελατίνη τη λέμε, και ολοκληρώνει το φαγητό μας πάντα δίνοντας μια ωραία σάλτσα. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να το κόψω σε ωραία κομμάτια. Εσείς εννοείται, άμα θα μαγειρέψετε την ίδια μέρα το φαγητό, μπορείτε να το πάρετε κομμένο από το χασάπι. Αλλά εμένα μου αρέσει πάντα, μα πάντα να κόβω το κρέας μόνος μου. Σας το έχω ξαναπεί. Το κάνω γιατί, άμα το πάρω κομμένο από το χασάπι μου, κατευθείαν πρέπει να το μαγειρέψω εκείνη την ημέρα. Ενώ άμα το πάρω ολόκληρο κομμάτι, μπορώ να το αφήσω μία-δύο μέρες στο ψυγείο, να το κόψω μετά και να το μαγειρέψω. Όταν κόβω ένα κρέας, αρχίζει η οξύδωσή του κατευθείαν. Οπότε γι' αυτό το λόγο το κρέας μου εγώ το παίρνω ολόκληρο κομμάτι. Βέβαια θα μου πείτε τώρα εσείς φτιάχνετε κυριακάτικο τραπέζι, οπότε Σάββατο θα το πάρετε, Κυριακή θα το μαγειρέψετε την επόμενη μέρα. Άρα, για ακόμα μια φορά είμαι σωστός, αυτό που θα κάνετε είναι να το πάρετε και να το κόψετε εσείς. Και πάμε στην κατσαρόλα μας. Καλά, αυτά τα φαγητά εγώ τα λατρεύω. Δηλαδή, όποιος μου πάρει τηλέφωνο και μου πει, Άκη, σήμερα έχω ρεβίθια με μοσχαράκι, θέλεις να φας? Έχω εξαφανιστεί, έχω τρέξει κατευθείαν και έχω πάει. Γιατί είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Λοιπόν, στην κατσαρόλα μου θα ρίξω λίγο λαδάκι και όταν λέω λίγο, θα ρίξω περίπου 4 με 5 κουταλιές στη σούπα σε ελαιόλαδο. Κάνουμε ένα φαγητό που χρειαζόμαστε λαδάκι και χρειαζόμαστε λαδάκι για να ψηθεί το κρέας μας. Έτσι όπως είναι, ρίχνω το κρέας μου μέσα. Και τώρα, Λάκη, πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι. Σε τι? Όχι. Μπράβο. Και θα ρίξω αλάτι. Κοιτάξτε. Θέλω το αλάτι να πάει πάνω στο κρέας. Θα βάλω και λίγο πιπέρι. Πιπέρι πάντα μπορούμε να προσθέσουμε και στο τέλος. Και όση ώρα αρχίζουμε να σουτάρουμε το κρεατάκι μας, πάμε να ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας. Έχω καρότο, σέλερι και κρεμμύδι. Και σκόρδο βέβαια. Σε περίπτωση που δεν έχετε σέλερι και έχετε σέλινο, μια χαρά μας κάνει για τη συνταγή και το σέλινο. Εντάξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και σέλινο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το κρεμμύδι μας. Μεγάλα κομμάτια. Θα ψήσουμε πολύ ώρα το φαγητό μας, οπότε όλα τα λαχανικά μας τα θέλουμε με μεγαλούτσικα κομμάτια. Εδώ, όπως βλέπετε, το χοντρο κόβω. Έχω και δύο καροτάκια. Να τα κόψω μισοφέγγαρα ή ολόκληρα, Λάκη? Ολόκληρα. Σήμερα θα σου πάω κόντρα. Ό,τι μου λες θα κάνω το αντίθετο. Οπότε θα τα κόψω μισοφέγγαρα. Το φαγητό μας θα είναι έτοιμο με πολύ λίγο χρόνο διαδικασία μαγειρέματος. Γιατί μπορεί να χρειαστεί αρκετή ωρίτσα για να ψηθεί στην κατσαρόλα. Αλλά στο τέλος εμείς θα έχουμε ασχοληθεί πραγματικά 5 λεπτάκια με τη συνταγή. Λοιπόν, έχω και το σέλερι μου εδώ πέρα. Ξαναλέω ότι και το σέλινο δουλεύει καταπληκτικά. Θα αφήνω πάνω σας. Το σέλερι είναι πιο ήπιο. Το σέλινο είναι πιο επιθετικό. Και έχω και μία σκελίδα σκόρδο. Τη λιώνω, την ψιλοκόβω και τα πράγματα είναι απλά. Πάω να πάρω μία κουτάλα εδώ, να ανακατέψω το κρέας μου. Και όπως βλέπουμε, έχει αρχίσει να παίρνει ωραίο χρώμα. Γι' αυτό τώρα τι θα ρίξω μέσα? Τα λαχανικά μου. Καταπληκτικά. Τώρα, θέλω 4-5 λεπτάκια υπομονή να πάρει ωραίο χρώμα και το κρέας μου και τα λαχανικά μου και μετά συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Και μόλις πάρουμε ωραίο χρωματάκι, ήρθε η ώρα για την τελική ευθεία, που η τελική ευθεία είναι απλή. Λοιπόν, δεν έχετε συνηθίσει να βάζετε μουστάρδα σε τέτοιες συνταγές, αλλά τις πάει πάρα πολύ και θα δέσει πάρα πολύ το φαγητό μας.
ένα υλικό που πρέπει να ακούσετε τον Άκη. Τον ακούσατε? Μπράβο. Δεύτερο υλικό που θα ακούσετε τον Άκη είναι το μέλι. Το μέλι θα μπει για να αντισταθμίσει το λεμονάκι που θα βάλουμε στη συνέχεια και δεν θα το λυπηθούμε. Όπα, εδώ. Ούτε το λεμόνι, ούτε το μέλι. Γιατί έχουμε δύο λεμονάκια εδώ και θα στύψουμε. Πω. Λες και άνοιξα την βρύση, Μιχάλη. Πω, Παναγία μου. Θέλουμε λεμονάκι και επειδή θα βγει αρκετά λεμονάτο το φαγητό μας, θέλουμε και λίγο μελάκι να ισορροπήσει τη γεύση και θα γίνει ένας μικρός χαμός. Εντάξει, ως τώρα δεν έχετε δει καθόλου ρεβίθια. Τα ρεβίθια μπαίνουν στο τέλος, η αλήθεια είναι. Οπότε, τα λεμονάκια μπήκαν μέσα και εντωμεταξύ με το λεμόνι μπορείτε να δοκιμάσετε και στο τέλος να βάλετε κι άλλο, γιατί υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσουν πάρα πολύ. Τα ρεβίθια να είναι πολύ λεμονάτα όπως εμένα. Συνήθως βάζω και λίγο ακόμα. Λοιπόν, κύμινο. Θυμαράκι. Το κύμινο νομίζω ότι το έχω καθιερώσει πια σε ένα μυρωδικό που είναι γεννημένο για τα ρεβίθια. Το βάζω από τότε που ξεκίνησα να μαγειρεύω εγώ και σε όλες μου τις συνταγές, τις περισσότερες έχω κυμινάκι μέσα στα ρεβίθια. Του πάει πάρα πολύ. Του πάει γιατί το συνδύασα περισσότερο με το χούμους, που στο χούμους ας πούμε το κύμινο είναι βασικό υλικό και μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ. Θυμάρι, μουστάρδα, κύμινο, λεμόνι, μέλι και σε αυτό το σημείο έχουμε ένα πολύ ωραίο λεμονάτο μοσχαράκι. Σωσταλάκι. Μυρίζει καταπληκτικά, το θυμάρι, το κύμινο, πόπο, Παναγία μου. Τι άρωμα είναι αυτό. Και ήρθε η ώρα βέβαια για τα ρεβίθια μας. Έχω μουλιάσει τα ρεβίθια μου με λίγο αλατάκι για 6 ώρες και μετά τα ξέπλυνα πάρα πολύ καλά. Οπότε, είναι μουλιασμένα τα ρεβίθια, τα ρίχνουμε και αυτά μέσα. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο βήμα της συνταγής. Δηλαδή ξεκινάμε μουλιάζοντας τα ρεβίθια. Ίσως και να είναι το μόνο δύσκολο κομμάτι της συνταγής, γιατί όντως δεν είναι μια συνταγή που γίνεται κατευθείαν. Αλλά στο τέλος αξίζει ο κόπος γιατί. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως μπήκαν τα ρεβίθια μέσα, προσθέτω το νερό. Και από τη στιγμή που αρχίσει να βράζει, χαμηλώνω τη φωτιά, χαμηλή φωτιά, δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πολύ ενέργεια, γκάζι ή οτιδήποτε άλλο, αφού έχουμε το καπάκι, ξοδεύει λίγη ενέργεια. Θέλουμε να σιγοβράζει στο φαγητό μας. Περίπου για 2,5 ωρίτσες. Σε 2,5 ωρίτσες θα γίνει λουκούμι το κρεατάκι, τα ρεβίθια θα έχουν μαλακώσει και θα έχουν γυρίσει. Τα λαχανικά θα έχουν βγάλει γεύση, το μοσχάρι θα έχει βγάλει γεύση, η σάλτσα θα έχει δέσει, θα γίνει ένας μικρός χαμός και το μόνο που λείπει είναι ένα πιάτο για να σερβίρουμε. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Πραγματικά άξιζε ο χρόνος που χρειάστηκε να περιμένουμε, γιατί θα σας δείξω τώρα αμέσως. Κοιτάξτε εδώ ένα φαγητό, το βλέπεις. Το ρεβίθι είναι ψημένο στην εντέλεια, το μοσχαράκι είναι ψημένο στην εντέλεια, έχει το ζουμάκι που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Γενικά τα έχει όλα και όλα είναι ολοκληρωμένα και είναι σχετικά ένα οικονομικό γεύμα, γιατί μόλις με λίγο κρεατάκι τα ρεβίθια φτιάξαμε κατσαρόλα αρκετή για να ταΐσει τουλάχιστον 8 άτομα, οπότε θέλω από πάνω λίγο μαϊντανό. Ψιλοκομμένο, εδώ ίσα για το χρώμα. Θέλω λίγο λεμονάκι, γιατί όπως σας είπα, ποτέ το λεμόνι δεν είναι αρκετό. Για κάποιους το λεμόνι ποτέ δεν είναι αρκετό, όπως είναι για εμένα. Και βέβαια, οπωσδήποτε λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το φαγητό? Εγώ τα ρεβίθια, για αυτούς που είναι φαν του Κίτσελαμ, ξέρουν ότι είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Οπότε μαζί με μοσχαράκι, νομίζω ότι γίνεται κάτι μαγικό. Αυτό ήθελε κουτάλι, όχι πιρούνι, αλλά δεν πειράζει. Φαγητάρα. Περιμένω τα σχόλιά σας με το που ετοιμάσετε τη συνταγή. Μαγειρέψτε το μοσχαράκι, φωνάξτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και απολαύστε αυτή τη συνταγάρα μας με μία παγωμένη κοκακόλα. Λά,